Δείτε, η Ελένη είπε να το κρατήσω και μου λέει η κοπέλα, ωραία, στο κάνω ίσιο. Λέω, όχι. Εμένα δεύτερη μέρα μου αρέσει πιο πολύ από πρώτη, έτσι, που είναι λίγο χαλασμένο. Και η Ελένη αυτό είπε, σήμερα το θέλω. Η Άσπα πάνω ούτε να το βλέπει. Μου λέει, γιατί το μαλλί έτσι. Πάντως, Ελένη, πόσο αγαπιούνται τα κορίτσια, μας κάνει η μία κοπλιμέντα στην άλλη. Τέτοια αγάπη. Τι να κάνει. Δεν το βρίσκεις σε γυναίκα αυτό. Θέλω να τη ζήσω τις τρεις τους μονάχη. Ναι. Θέλω πραγματικά, θέλω την άλλη εβδομάδα. Ναι. Θέλω διήμερο, έναρξη, μόνο με γυναίκες. Ναι, 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 ναι. Θέλω να δω αυτή η αγάπη που διατηρούν όταν υπάρχει ανάμεσά τους και άντρες όμως, ασφάλεια. Πώς θα πάει, θα πάει ή θα φύγουν τα μαλλιά στον αέρα. Εννοείται και θα αφήνει μία την άλλη με ευγένεια να μιλάει. Έτσι. Ή θα μιλάει μία πάνω στην άλλη. Μπορούμε εμείς να είμαστε και αρθούμε... επιτροπή απέναντι. Εσείς θα είσαστε όντως απέναντι, γιατί θέλω να δω τι θα πείτε μετά από κανένα μισάωρο κουβέντα. Θα έρθουμε από Κυριακή βράδυ να διαλέξουμε τα ρούχα των μαγειριών. Για να πάνε πιο ωραία. Καλυστία του άλλου. Το έλεγα σήμερα. Λέω θέλω να τι δω μόνε του. Μόνο το παιδί μου, θέλω να είμαστε εμεί μόνο τέσσερι γυναίκε. Πώ θα είμαστε, πώ θα τα πάμε. Θα τα πούμε. Δεν θα πούμε τίποτα στο τέλος, θα φύγουμε όλες με όρθια μαλλιά. Εγώ πιστεύω θα πείτε πολλά. Θα πούμε, λες. Τώρα το μετά είναι που μανησυχεί. Να φέρουμε και ένα μπουκάλι κρασί, έχουμε πολλά να πούμε. Καλά, το κρασί θα το πιούμε άλλες στιγμές που θα μιλάμε για άλλα θέματα. Ήρθε η Ελένη, μίλησε για όλους. Εμείς τι θα πούμε για αυτό που βλέπουμε.